Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Σωσό Χοντρογιάννη και παρακολουθείτε την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Attica TV με ειδήσεις από την Ελλάδα και την τοπική επικαιρότητα. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, τα οποία κυριάρχησαν στην επικαιρότητα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε. Νέο ρεκόρ αεροπορικών αφίξεων από το εξωτερικό δημιουργούν οι επιδόσεις του Ιουλίου, που αποδεικνύουν ότι ο τουρισμός είναι ανθεκτικός στην κρίση παρά τις συνέπειες που προκάλεσε στην ελληνική αγορά η επιβολή των capital controls. Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, οι αεροπορικές αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας τον μήνα Ιούλιο κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 4,2%. Αξίζει πάντως να αναφερθεί πως η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον Ιούλιο σημειώθηκε στα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Ρόδου, Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας. Συγκεκριμένα, το αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος χρησιμοποίησαν 2,14 εκατομμύρια επιβάτες, που αποτελεί ρεκόρ επιβατών, και ακολουθούν το Ηράκλειο με 1,15 εκατομμύρια επιβάτες, η Ρόδος με 889.000, η Θεσσαλονίκη με 656.000 και η Κέρκυρα με 516.000 επιβάτες. 500.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης χάθηκαν από το 2010 σύμφωνα με τη ΓΕΣΕΕ. Η κατάρρευση της μισθωτής απασχόλησης κατά τον Ιούλιο, που κατέγραψαν τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη, απέδειξε αυτό που προεξοφλούσε η αγορά, αφενός το μαζικό κύμα απολύσεων κατά το μήνα επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων στις τράπεζες, αφετέρου τη δομική αλλαγή που συντελείται τα τελευταία χρόνια στην εγχώρια απασχόληση. Από τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας προκύπτει ότι από τις συνολικά 143.972 προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα, μόλις το 16,7%, δηλαδή 23.127, αφορούσαν θέσεις πλήρους απασχόλησης. Τη διαβεβαίωση ότι όλα τα ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, στα οποία φοιτούν περίπου 350.000 μαθητές, θα λειτουργήσουν κανονικά το ερχόμενο σχολικό έτος, έδωσε τις προηγούμενες ημέρες ο Υπουργός Παιδείας Αριστίδης Μπαλτάς. Την ίδια στιγμή είναι σε εξέλιξη ο αγώνας δρόμου για την κάλυψη των κενών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχε ο κ. Μπαλτάς, είναι πολύ λιγότερα από αυτά που είχαν αρχικά εκτιμηθεί. Πάντως, αξίζει να αναφερθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας και ο ίδιος ο κ. Μπαλτάς έβαλαν φρένο σε κάθε φήμη, τονίζοντας πως έχουν εξασφαλιστεί όλες οι αναγκαίες πιστώσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων. Και να περάσουμε τώρα σε νέα από την διεθνή επικαιρότητα. Διάταγμα με το οποίο θεσπίζεται η οικονομική ζώνη στη διόρυγα του Σουέζ εξέδωσε ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι. Η Αίγυπτος εγκαινίασε μια μεγάλη επέκταση του καναλιού της Διόρυγας την περασμένη εβδομάδα, η οποία ελπίζει ότι θα πυροδοτήσει μια οικονομική ανάκαμψη στη χώρα, την πολυπληθέστερη του αραβικού κόσμου. Το διάταγμα θεσπίζει μια οικονομική ζώνη 460 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που η κυβέρνηση έχει σκοπό να χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία ενός διεθνούς βιομηχανικού και διαμετακομιστικού κέντρου που θα ελκύσει ξένες επενδύσεις. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης, η οικονομική ζώνη θα συνεισφέρει περίπου το 1 τρίτο της οικονομίας της χώρας. Πολλοί υποστηρίζουν πως τα φιλικά προς το περιβάλλον ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να σώσουν τον πλανήτη από την παγκόσμια υπερθέρμανση. Πάμε να παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο σύμφωνα με τις ειδήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γεια, καλωσορίσατε στο ΑΟΜΕΓΑ. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι τέλεια. Μπορούν να συμβάλλουν πραγματικά στη μάχη ενάντια στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Είναι ένα οικολογικό μέσο μετακίνησης που δεν μολύνει το περιβάλλον. Εφόσον βέβαια η ηλεκτρική ενέργεια για την κατασκευή και την κίνησή του προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Φύγαμε. Έφτασα. Ο φίλος μου Χιούι θα οδηγήσουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Καλύτερα να πηγαίνω γιατί είναι πολύ ανυπόμονος. Πόσο γρήγορα τρέχει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Μπλίνκ, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν είναι πολύ γρήγορα. Μπορούν να πιάσουν μέχρι 130 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά ειλικρινά, δεν θα σε συμβούλευα να οδηγείς με τέτοια ταχύτητα, γιατί η μπαταρία θα αποφορτιστεί πολύ γρήγορα. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι κατάλληλο για συγκεκριμένη χρήση. Αν κάποιος κάνει πάνω από 300 με 400 χιλιόμετρα κάθε μέρα, τότε σίγουρα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν τον εξυπηρετεί. Δεν είναι όμως μόνο για χρήση στην πόλη. Νομίζω ότι μπορεί εύκολα να διανύσει αποστάσεις μέχρι 300 χιλιόμετρα. Και πότε φτάνουμε?
Blink. Blink δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολη η επαναφόρτιση της μπαταρίας. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να συνδεθεί σε ένα ειδικά σχεδιασμένο σημείο φόρτισης. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία φόρτισης και μερικές φορές χρειάζεται να βγούμε για πολλά χιλιόμετρα από το δρόμο μας μέχρι να βρούμε ένα σημείο φόρτισης που να δουλεύει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αυξηθούν οι σταθμοί φόρτισης στην επικράτειά της μέχρι το 2020. Ας πάρουμε για παράδειγμα τρεις χώρες. Το 2011 η Πολωνία είχε 27 σταθμούς, το Βέλγιο 188, η Γερμανία 1937. Το προσχέδιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας προβλέπει πολλαπλάσια αύξηση μέχρι το 2020. Και την Πολωνία 46.000, το Βέλγιο 21.000 και την Γερμανία 150.000. Μαζί με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πολλές χιλιάδες σταθμούς φόρτισης. Πρέπει να πάω τουαλέτα. Blink, γιατί δεν πήγες τουαλέτα πριν φύγουμε από το σταθμό? Οι ευρωβουλευτές έχουν βάλει στόχο να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 60% στις μεταφορές μέχρι το 2050. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίτευξή του. Δίνει λύση στο περιβαλλοντικό πρόβλημα, στο πρόβλημα των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και στο οικονομικό πρόβλημα λόγω των σπάνιων και ακριβών ορυκτών καυσίμων. Και αυτό αναμένεται να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. Ποιο είναι μακριά ακόμα? Ναι, Blink, θέλουμε αρκετή ώρα. Ορισμένοι είναι σκεπτικοί για το μέλλον του, αλλά το ηλεκτρικό αυτοκίνητο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Η τεχνολογία βελτιώνεται και οι μπαταρίες διαρκούν όλο και περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί την απαραίτητη υποδομή ώστε να ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα μειώσουν το κόστος του ηλεκτρικού αυτοκίνητου. Ίσως μια μέρα να αποκτήσετε κι εσείς ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τα λέμε. Όλο και περισσότερο χρόνο περνάμε στο ίντερνετ και στα κοινωνικά μέσα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι και αυτό σε ηλεκτρονική σύνδεση και μας αποκαλύπτει γιατί αφιερώνουμε τόσο πολύ χρόνο στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Πληροφορίες μας βομβαρδίζουν κάθε λεπτό, κάθε ώρα, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Φτάνει! Μας κατακλείζουν από παντού. Εσείς είναι έξω, δεύετε περισσότερο χρόνο στο ίντερνετ παρά μπροστά στην τηλεόραση. Το ίδιο και οι γονείς σας. Και το Ευρωκοινοβούλιο επίσης. Ναι, και οι ευρωβουλευτές. Καλά ακούσατε. Στο ίντερνετ και τα κοινωνικά δίκτυα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται στο Twitter με περισσότερους από 120.000 οπαδούς και μηνύματα σε 23 γλώσσες. Στο Facebook με πάνω από 800.000 φίλους με τον αριθμό αυτό διαρκώς να μεγαλώνει. Στο YouTube, MySpace, Flickr, Europal TV, Google Plus, Instagram, σε blog. Ουφ! Οι ευρωβουλευτές είναι παντού. Γιατί θέλουν να βρίσκονται σε επαφή μαζί σας. Για να ενημερώνεστε καλύτερα και να συμμετέχετε περισσότερο. Η συμμετοχή στις ευρωεκλογές κάθε χρόνο είναι όλο και μικρότερη. Ελπίζουν ότι το ίντερνετ και τα κοινωνικά δίκτυα θα βοηθήσουν να αναστραφεί το κλίμα. Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα μπορείς να συζητήσεις πραγματικά με τους ανθρώπους. Μπορούν να κάνουν ερωτήσεις σε εμάς τους πολιτικούς, να μοιραστούν μαζί μας τις ιδέες τους ή να ασκήσουν κριτική. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μαζί τους και να δώσουμε ένα πρόσωπο στην πολιτική και στις Βρυξέλλες. Αυτό ελπίζω να μπορέσουμε να πετύχουμε online. Μπορεί όμως η τεχνολογία να επηρεάσει την πολιτική πραγματικά? Τα κοινωνικά δίκτυα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις εξεγέρσεις στην Τινησία και στην Αίγυπτο. Και αλλού στον αραβικό κόσμο και σε άλλα αραβικά έθνη, τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Διαδηλώσεις οργανώθηκαν μέσω του Facebook και του Twitter που δείξαν στην πτώση κυβερνήσεων και καθεστώτων. Τα κοινωνικά δίκτυα συνέβαλαν λοιπόν στις πολιτικές αλλαγές στον κόσμο. Πιστεύω στο διάλογο. Όσο περισσότερο συζητούμε, τόσο καλύτερα. Ακόμα και όταν οι άνθρωποι ασκούν κριτική ή γίνονται υβριστικοί. Πιστεύω στις δημόσιες συζητήσεις χωρίς ταμπού, όπου μπορούν να υποθούν όλα. Γιατί αυτές οι συζητήσεις, είτε online είτε offline, είναι το κλειδί για τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε δημοκρατία. Δεν χρειάζονται πλέον αγώνες. Κι όμως οι άνθρωποι δεν ασκούν το δικαίωμά τους στην ψήφο. Οι νέοι μας είναι δικτυωμένοι και επικοινωνούν ψηφιακά. Είναι η νέα γενιά ψηφοφόρων. Υπομονή, είναι θέμα χρόνου. Μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά είτε online είτε offline. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή, τόσο ισχυρότερα θα είναι τα θεμέλια της δημοκρατίας. Η ψήφος είναι κοινωνική πράξη. Αν ψηφίσετε εσείς, ίσως ψηφίσουν και οι φίλοι σας. Νομίζω ότι οι νέοι έχουν βρει τον τρόπο να επικοινωνούν με τους πολιτικούς, είτε κάνοντας αστείες ή δύσκολες ερωτήσεις, είτε ασκώντας κριτική, είτε απλώς στέλνοντας μηνύματα για να διατηρούν την επαφή. Και εγώ ακολουθώ αρκετούς ανθρώπους, όχι για να στέλνω μηνύματα, αλλά για να μαθαίνω τι λένε οι άνθρωποι στα κοινωνικά δίκτυα.
Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τους πολιτικούς. Ένα μέσο άσκησης επιρροής και ελέγχου. Και εκείνοι με τη σειρά τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία προς όφελός τους, γνωρίζοντας όμως και τους κινδύνους. Πολιτικοί, το νου σας. Τα λόγια και οι πράξεις σας καταγράφονται στο ίντερνετ και κυκλοφορούν σαν φαντάσματα στο ψηφιακό σύμπαν. Μπορεί να εμφανιστούν σε ένα βίντεο του YouTube και να σας στοιχειώσουν. Η πολιτική αλλάζει μορφή. Τα ψηφιακά μέσα συμβάλλουν σε αυτό. Και δεν είναι δύο ξεχωριστοί κόσμοι, ο ψηφιακός και ο πραγματικός, αλλά ένας. Καλώς ήρθατε στο δικό σας κόσμο. Και να περάσουμε τώρα σε ένα πολιτιστικό θέμα. Το Υπουργείο Πολιτισμού γιορτάζει φέτος την Πανσέλινο της 29ης Αυγούστου με εκδηλώσεις σε περισσότερους από 140 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη την Ελλάδα με ελεύθερη είσοδο. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο στις 29 Αυγούστου οι επισκέπτες θα μπορέσουν να βρεθούν σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία με τη λάμψη της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου και να συμμετέχουν σε μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις, εκθέσεις, προβολές ταινιών αλλά και παραστάσεις θεάτρου σκιών. Ο αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού Νίκος Ξηδάκης ευχαριστεί όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου που διοργανώνουν αυτές τις εκδηλώσεις και ιδιαίτερα το φυλακτικό προσωπικό που τις υποστηρίζει έμπρακτα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο κοινό να γιορτάσει με ένα μοναδικό τρόπο. Και να περάσουμε τώρα στα σημαντικότερα νέα από την αθλητική επικαιρότητα της εβδομάδας που ολοκληρώθηκε. Στο συγκλονιστικότερο ίσως τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup, η Μπαρτσελόνα νίκησε στην παράταση 5-4 της Σεβίλη στην Τυφλίδα και πανηγύρισε το 5ο τρόπαιο στην ιστορία της, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Μίλαν. Ο διαφαινόμενος περίπατος της Μπαρτσελόνα μετατράπηκε προς το παρόν σε εφιάλτη για τους Καταλανούς, αλλά στο τέλος μίλησε ο Πέδρο. Η σεζόν ξεκινάει για τους πρωταθλητές Ευρώπης με ένα σπουδαίο τίτλο, τέταρτο μέσα στο 2015 μετά τον Double στην Ισπανία και την κατάκτηση του Champions League. Η εθνική ομάδα επέστρεψε στις προπονήσεις στο ΟΑΚΑ μετά το φιλικό απέναντι στο Βέλγιο και την ήττα στη Λότο Αρένα της Αμβέρσας. Ενώ η προετοιμασία συνεχίστηκε με τις απουσίες των Βλαδίμηρου Γιάνκοβιτς και Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο 25χρονος φόρουαρντ του Παναθηναϊκού ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα εξαιτίας ενοχλήσεων στο πέλμα. Ο Αντετοκούμπο δεν έβγαλε όλο το πρόγραμμα, καθώς αισθάνθηκε κάποιες μικροενοχλήσεις στο γόνατο. Και να περάσουμε τώρα στα νέα από την τοπική επικαιρότητα. Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βρυλισσίων συμμετέχει στο πρόγραμμα Κατασκηνώσεις, Λούτροθεραπεία, Πυλοθεραπεία για ηλικιωμένα άτομα και αμαία έτους 2015 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το πρόγραμμα που αφορά τον βόρειο τομέα και συγκεκριμένα τον Δήμο Βρυλισσίων θα πραγματοποιηθεί από 28 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου στα Λουτρά, Λουτρακίου Αριδαία στην Πέλα και την ίδια περίοδο στα Λουτρά Νέας Απολωνίας στη Θεσσαλονίκη. Η διάρκεια διαμονής κάθε δικαιούχου του προγράμματος ορίζεται στις 7 μέρες διανυκτερεύσης και συμπεριλαμβάνεται η διατροφή των δικαιούχων με μέριμνα του οικίου ξενοδοχείου. Και να παραμείνουμε στον ίδιο Δήμο, ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βρυλισσίων, στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τις ευπαθείς ομάδες, συμβάλλει στην υποστήριξη των ανθρώπων που έχουν εγκατασταθεί προσωρινά στο πεδίο του Άρεως. Για το λόγο αυτό, προσφέρονται από την ηματιοθήκη του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, είδη ρουχισμού ενηλίκων, είδη υπόδυσης, λευκά είδη καθώς και κλινοσκεπάσματα. Επίσης, προσφέρονται είδη ματισμού, βρεφικής ηλικίας και παιχνίδια. Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης ανακοινώνει προς τους δημότες του Παλαιού Φαλήρου ότι παρά τη δεσμενή οικονομική συγκυρία συνεχίζεται με επιτυχία η ανακατασκευή οδοστρωμάτων. Το έργο αφορά φρεζάρισμα στους τρόμους, συγκολητική επάλυψη, ισοπεδωτική στρώση όπου χρειάζεται, καθώς και κατασκευή του τάπητα κυκλοφορίας. Ελέγχους τιμοληψίας και ελέγχους για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων σε χώρους λιανικής πώλησης προϊόντων διενεργούν κλιμάκια ελέγχου της περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριμένα από την περιφέρεια Αττικής διενεργούνται διαρκείς έλεγχοι σε κυλικεία, αναψυκτήρια, εστιατόρια, καφέ μπαρ, τουριστικούς χώρους και πλοία με στόχο τη συμμόρφωση προς τις επιβληθήσεις ανώτατες τιμές προϊόντων. Ήδη έχουν διενεργηθεί έλεγχοι στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνα, στην περιοχή της Πλάκας Μοναστηρακίου, καθώς επίσης και στην περιοχή της Ακρόπολης. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά καθ' όλο το διάστημα του Αυγούστου, με στόχο την προστασία των πολιτών από φαινόμενα εσχροκέρδειας, τα οποία αναπτύσσονται ειδικά στη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά και πάλι στον Δήμο Παπάγου Χολαργού. Μια περιπέτεια, μια μεγάλη γιορτή που συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία για 20 χρόνια, αρχίζει στις 26 Αυγούστου και διαρκεί έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Το Φεστιβάλ Παπάγου Χολαργού αποτελεί ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός, ξεκινώντας μια ακόμα ξεχωριστή διαδρομή, καθώς επιθυμεί να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο πολιτιστικό γίγνεσθε της πόλης. Στο 21ο Φεστιβάλ Παπάγου Χολαργού δυναμικά δίνουν το παρόν οι τέχνες του θεάτρου, της μουσικής και του χορού στο Κηποθέατρο Παπάγου, που αποτελεί χώρο συνάντησης και συμμετοχής.
για την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης χώρου που ανήκει στο Δήμο Αθηναίων, στην περιοχή του Ελαιώνα στο Βοτανικό, σε σημείο προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων, εργάστηκαν πυροτοδώς εκατοντάδες εργαζόμενοι από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Η προσωρινή διάθεση του χώρου έγινε με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γεώργιου Καμίνη, με γνώμονα το συμφέρον της πόλης και των δημοτών της και στο πλαίσιο της ευθύνης απέναντι στο μεγάλο ζήτημα των προσφύγων που φτάνουν στη χώρα μας. Ανάλογες κατευθύνσεις δόθηκαν από τον Δήμαρχο Αθηναίων στις υπηρεσίες του Δήμου για ενεργή και άμεση συμβολή στην ανακαία μεταγκατάσταση των προσφύγων από το πεδίο του Άρεως. Χώρο στον οποίο δεν τηρούνται οι παραμικρές προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας, δοκιμάζοντας τις αρχές του ανθρωπισμού, εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς και επηρεάζοντας τη λειτουργία της πόλης της Αθήνας. Και να παραμείνουμε στον ίδιο Δήμο, ο Δήμος Αθηναίων, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας των κατοίκων του Δήμου, ιδιαίτερα σε περιόδους όξυνσης των κοινωνικών προβλημάτων, εγκαινιάζει μια νέα υπηρεσία, την δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, θα παρέχεται και συμβουλευτική στους ενήλικες, στα παιδιά και στους εφήβους και συμβουλές για την αντιμετώπιση του άγχους, της κατάθλιψης και της κρίσης πανικού. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από ψυχολόγους ως έκτακτο προσωπικό του Δήμου μέχρι το τέλος του 2015 κατόπιν ραντεβού στα δημοτικά ιατρία. Έργα ύψους 12.370.000 ευρώ εγκρίθηκαν για το Δήμο Μεγαραίων και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του 2015 της Περιφέρειας Αττικής. Ο Δήμαρχος Μεγαραίων κ. Γρηγόρης Σταμούλης, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι αυτά τα έργα είναι πάρα πολύ σημαντικά, θα ωφελήσουν αφάνταστα την περιοχή και τους κατοίκους της και πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατόν. Για να εγκριθούν οριστικά αυτά τα έργα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή τους στον προϋπολογισμό του έτους 2015, η οποία δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Και να παραμείνουμε στον ίδιο Δήμο, συνάντηση είχε ο Δήμαρχος Μεγαραίων κ. Γρηγόρης Σταμούλης με την κυρία Πέττη Πέρκα, Γενική Γραμματέα Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την 3η στις 4 Αυγούστου, για το ζήτημα της μείωσης της τιμής του εισιτηρίου του προαστιακού συνδροδρόμου που αφορά τους κατοίκους της Κινέτας. Ο Δήμαρχος, σε συνέχεια υπομνημάτων και αναφορών στις αρμόδιες υπηρεσίες, είχε αυτή τη συνάντηση με την κυρία Πέττη Πέρκα, αρμόδια για ζητήματα μεταφορών, υποδομών και δικτύων, αξιώνοντας ίση και δίκαιη μεταχείριση των κατοίκων της Κινέτας που μετακινούνται με τον προαστιακό σιδηρόδρομο, έτσι ώστε και εκείνοι να πληρώνουν αναλογικά με τους κατοίκους των Μεγάρων. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για όλα τα θέματα και ιδιαίτερα για το ζήτημα της τιμής του εισιτηρίου, καθώς υπεσχέθηκε και δεσμεύτηκε να ικανοποιηθεί ταχύτατα το δίκαιο αίτημα του Δήμου, έτσι ώστε και οι κάτοικοι της Κινέτας να πληρώνουν αναλογικά με τους κατοίκους των Μεγάρων. Η Δημοτική Αρχή Περιστερίου, μαζί με τους εργαζόμενους από τις Δημοτικές Υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου, Ηλεκτρολογικού και Αυτεπιστασίας, έχουν ξεκινήσει να εργάζονται έντονα και συστηματικά, προκειμένου οι πόλοι και οι πολίτες να αποκτήσουν ένα νέο καταπράσινο άλσος. Ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης σε δηλώσεις του τόνισε ότι είναι προτεραιότητα η καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Στο νέο άλσος που δημιουργείται στο νότιο Περιστέρι, περιοχή Τσαλαβούτα, κατασκευάζονται πανέμορφες και καταπράσινες διαδρομές περιπάτου, βιοκλιματικά και ως και ανάπαυσης, σύγχρονη παιδική χαρά, γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, ειδικοί χώροι μουσικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Με πρωτοβουλία του υπεύθυνου πολιτικής προστασίας και θελοντισμού του Δήμου Γλυφάδας κυρίου Θεοδωσόπουλου, οι εργαζόμενοι και η ομάδα θελοντικής δασοπροστασίας πυρόσβεσης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών Γλυφάδας προχώρησαν στο άνοιγμα δασικών δρόμων στον Ημιτό. Στόχος της πρωτοβουλίας του Δήμου Γλυφάδας ήταν να γίνουν προσβάσιμες σε πυροσβεστικά οχήματα σημεία του δάσους, ώστε σε περίπτωση πυρκαγιών να είναι πιο εύκολες οι προσπάθειες κατάσβεσης. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καλύτερη επίβλεψη της δασικής περιοχής με περιπολίες. Και σε αυτό το σημείο η εκπομπή ανασκόπηση της εβδομάδας ολοκληρώθηκε. Από εμένα και τους συνεργάτες του Attica TV, σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή εβδομάδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή. Να είστε καλά. Γεια σας.